Είμαστε στη σελίδα 1099 και διαβάζουμε από το Ιώτα Θήτα 19ο κεφάλαιο. Σελίδα λοιπόν 1099, Ιώτα Θήτα κεφάλαιο. Και μετά ταύτα ήκουσα ως φωνή μεγάλη, όχλου πολλού εν το ουρανό λέγοντος, «Αλληλούια, η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμις ανήκουσιν εις Κύριον των Θεών ημών, διότι αληθινέ και δίκαιε είναι η κρίση αυτού. Διότι έκρινε την πόρνη την μεγάλη, της έφθυρε την γην με την πορνίαν αυτής και εξεδίκησεν εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού. Και εκ δευτέρου είπων αλληλούια, και ο καπνός αυτής ανεβαίνει στους αιώνας των αιώνων. Και έπεσαν οι 24 πρεσβύτεροι και τα 4 ζώα και προσεκίνησαν τον Θεόν των καθήμενων επί του θρόνου λέγοντες «Αμήν, αλληλούια». Και εξήλθον εκ του θρόνου φωνή λέγουσα «Ενείτε τον Θεόν ημών πάντες, η δούλη αυτού και η φοβούμενη αυτών, και η μικρή και η μεγάλη». Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνών υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων «Αλληλούια, διότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ, ας χαίρομεν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξαν εις Αυτόν, διότι ήλθε ο γάμος του αρνίου και η γηνή αυτού ετοίμασεν εαυτήν. Και δόθης αυτή να ενδυθεί βύσινον καθαρών και λαμπρών, διότι το βύσινον είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Και λέγει προς εμέ, γράψον μακάρι οι κεκλημένοι εις το δείπνον του αρνίου, και λέγει προς εμέ, ούτι είναι η αληθινή λόγη του Θεού. Και έπεσον έμπροσθεν των ποδών αυτού, δια να προσκυνήσω αυτόν, και λέγει μη, πρόσεχε, μην κάμεις τούτο. Εγώ είμαι σύνδουλός σου και των αδελφών σου, ήτινες έχουσιν την μαρτυρία του Ιησού, τον Θεόν προσκύνησε, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας. Αμήν. Όλα έχουν εκτελεστεί και η μεγάλη θλίψης έχει τελειώσει. Και όλα τέλειωσαν με την κρίση της Βαβυλώνας Μεγάλης, που όπως είπαμε στα περασμένα μας μαθήματα, ήδη δημιουργείται μέσα στον τελευταίο αυτό αιώνα, στον 20ο αιώνα, και ήδη έχει ολοκληρωθεί. Υπάρχει σαν εκκλησία η Βαβυλώνα, σαν πανθρησκεία, με λογική ανθρώπινη, αλλά που πίσω από αυτήν κρύβεται ο διάβολος και ο σατανάς. Και η λογική ανθρώπινη της είναι ότι οι θρησκείες χωρίζουν, αλλά η πανθρησκεία χωρίζουν τους ανθρώπους, αλλά η πανθρησκεία ενώνει τους ανθρώπους. Έτσι λοιπόν δημιουργήθηκε πρώτον ο οικουμενισμός, ο δογματικός, ο χριστιανικός, όπου εξαφανίζεται οποιαδήποτε διαφοροποίηση έξω από το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, σαν να πρόκειται για αλήθεια, που άλλωστε η σχετικότητα της αλήθειας και η διδασκαλία αυτή λέγει ότι δεν υπάρχει μόνο μία αλήθεια, πολλές και όλες είναι αλήθειες. Ενώ το Ευαγγέλιο του Χριστού, Ιησούς Χριστός λέει ότι η μόνη αλήθεια, η υπερτάτη αλήθεια είναι ο Λόγος του Θεού. Στην Εκκλησία της Αποκάλυψης μάλιστα χαρακτηριστικά λέει ότι η Εκκλησία της Αρπαγής έχει δύο χαρακτηριστικά. Εφύλαξα στο Λόγο μου, που μπορεί να το ταιριάσει κανείς απόλυτα με την αντίθεση στο δογματικό οικουμενισμό, ο οποίος αποδέχεται το οτιδήποτε είναι έξω από το Ευαγγέλιο. Αντιθέτως, η Εκκλησία του Χριστού, η περιστερά του Χριστού, είναι αυτή που φυλάει το Λόγο του Θεού και δεν αρνήθηκε στο όνομά μου, που μπορεί να προσομοιωθεί με την πανθρησκεία, καθώς μέσα σε αυτή την καινούργια Εκκλησία δεν υπάρχει το όνομα του Ιησού Χριστού. Δηλαδή όλα ταιριάζουν τις έσχατες αυτές οι μέρες και είναι σύμφωνα με το Λόγο του Θεού.
όταν πέρασε τελείως η μεγάλη θλίψη στα 7 χρόνια, στα τελευταία χρόνια με τις φιάλες, τότε ο Θεός έκρινε τη Βαβελώνα τη μεγάλη, και το άξιον περιεργίας, το θαύμα θα έλεγα του Θεού, είναι ότι την κρίση και την εκδίκηση στη Βαβυλώνα την έκαναν αυτοί που την εγκατέστησαν. Οι 10 βασιλείς τους οποίους εδόθη εξουσία παγκόσμια σε μία μέρα και έδωσαν τη βασιλεία στον Αντίχριστο, σε αυτούς έδωσε ο Θεός, έβαλε στην καρδιά τους, δημιούργησε μίσο στην καρδιά τους, ώστε την κατέστρεψαν με θάνατο, πένθος και πείνα και τελικά την κατέκαψαν εμπειρή. Σε αυτήν, λέει στο προηγούμενο εδάφιο, στο 24 εδάφιο, ευρέθη αίμα προφητών και Αγίων και πάντων των εσφαγμένων επί της γης. Δηλαδή έπαιξε σημαντικότατο ρόλο σαν εκκλησιαστικός μοναδικός οργανισμός στην εφταετία εναντίον των ανθρώπων οι οποίοι δεν θέλησαν να υποταχθούν στον Αντίχριστο, να προσκυνήσουν την εικόνα του και να βάλουν στο δεξί χέρι και στο μέτωπο το χάραγμα του ονόματος αυτού το 666. Αυτή λοιπόν από θρησκευτικής απόψεως, σαν μοναδική θρησκεία, σαν πανθρησκεία, είχε απόλυτη εξουσία δοσμένη από τον Αντίχριστο και τον ψευδοπροφήτη, βεβαίως διαθελήματος του δράκοντος, του όφεως, του αρχαίου, του διαβόλου και του σατανά, και η οποία αυτή η πανθρησκεία έκαμε τα μεγάλα εγκλήματα. Αλλά όμως ταυτόχρονα, όπως είπαμε την περασμένη φορά, ήταν και ένας οικονομικός τεράστιος κολοσσός, όπου μέσα από αυτόν τον οικονομικό οργανισμό πλούτιζαν και οι έμποροι, οι οποίοι διαπραγματεύονταν, πουλούσαν και αγόραζαν από αυτήν όλα σχεδόν τα πολύτιμα στοιχεία της οικουμένης. Δεύτερον ήσαν οι πλοίαρχοι, οι καπεταναίοι, οι οποίοι έκαναν τη διαμετακόμιση, διακινούσαν το εμπόριο και έκλαιγαν και θρηνούσαν για την καταστροφή της Βαβυλώνας. Αλλά τρίτον, οι πρώτον και καλύτερον ήταν οι άρχοντες και οι βασιλείς, εκ της οποίας έπαιρναν εξουσία είτε σαν θρησκευτικός οργανισμός είτε σαν οικονομικός οργανισμός. Όμως έφτασε το τέλος της. Με το τέλος αυτό τέλειωσαν και η μεγάλη θλίψη, τα δεινά. Από εδώ και πέρα πρωταγωνιστής πλέον δεν θα είναι ο διάβολος, αλλά θα είναι ο Κύριος. Εκείνη την περίοδο, εκείνη τη στιγμή, μετά τη θλίψη τη μεγάλη, και θέλω να πάμε να διαβάσουμε λίγο από τη σελίδα 872, να δούμε πώς περιγράφει ο Λόγος του Θεού τι συνέβη μετά τη θλίψη τη μεγάλη. Διαβάζω λοιπόν από το ΚΔ κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου και 29 εδάφιο. Διαβάζω: «Ευθύς δε μετά τη θλίψη των ημερών εκείνων, ο ήλιος θα σκοτιστεί, η σελήνη δεν θα δώσει το φέγγος αυτής και οι αστέρες δεν θα πέσουν από τον ουρανό, θα πέσουν από τον ουρανό και οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούνε». Θα γίνει ένα φοβερό γεγονός σε όλο το ουράνιο στερέωμα. Όπως κάποτε γκρεμίστηκε η πνευματική ισορροπία αμέσως μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, τώρα πριν την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, μετά τη θλίψη τη μεγάλη, θα γκρεμίσει η ισορροπία του ουράνιου συστήματος. Καθώς λέει, οι δυνάμεις των ουρανών θα σαλευθούνε. Και αρχίζει η διαδικασία της επισύναξης των Αγίων από τους Αγγέλους. Όπως διαδικασία ήταν και η αρπαγή πριν να αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, διαδικασία ουράνια, δηλαδή πρώτον κέλευσμα, η εντολή του Θεού, στη συνέχεια φωνή του Αρχαγγέλου που φώναζε «Ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέλθε της απάντησης αυτού», και τρίτον και τέλος
εν μια στιγμή εν ρηπεί οφθαλμού η εσχατή σάλπικα, όπου κατεβαίνει ο Κύριος από τον ουρανό για να παραλάβει την εκκλησία του διαπνεύματος Αγίου, καθώς το θνητό θα ενδυθεί αθανασία και το φθαρτό θα ενδυθεί αφθαρσία. Σύμφωνα λοιπόν με αυτήν την διαδικασία της αρπαγής, υπάρχει και η αντίστοιχη διαδικασία της επισύναξης των Αγίων από τους Αγγέλους, η οποία αρχίζει στο 30 εδάφιο. «Και τότε θα φανεί το σημείο του Υιού του ανθρώπου εν το ουρανό, και τότε θα θρηνήσουν όλες οι φυλές της γης». Το πρώτο λοιπόν σημείο είναι ότι θα φανεί το σημείο του ανθρώπου, του Θεού, του Υιού του ανθρώπου στον ουρανό, και όλες οι φυλές της γης θα θρηνήσουν, και το οποίο θα αποτελεί την προϋπόθεση της Δευτέρας Παρουσίας, καθώς συνεχίζει «και θέλουν συνειδή», όχι εκείνη τη στιγμή, στο μέλλον θα δούνε αργότερα, «τον Υιόν του ανθρώπου ερχόμενων επί των εφελών, του ουρανού μεταδυνάμεως και δόξης πολλής». Πριν όμως τη Δευτέρα Παρουσία, 31 εδάφιο, «και θα αποστείλει ο Κύριος τους αγγέλους αυτού με τα σάλπιγκος φωνής μεγάλης, και θέλουν συνάξει τους εκλεκτούς αυτού εκ των τεσσάρων ανέμων από άκρων ουρανών έως άκρων αυτών». Θα πραγματοποιηθεί ή θα οριστικοποιηθεί ή θα ολοκληρωθεί η πρώτη Ανάσταση, καθώς άρχισε με την αρπαγή της Εκκλησίας πριν αποκαλυφθεί ο Αντίχριστος, και ολοκληρώνεται με την επισύναξη όλων των Αγίων από τους Αγγέλους, όλων δηλαδή εκείνων οι οποίοι έλαβαν, συγγνώμη, οι οποίοι, των οποίων τα ονόματα είναι γραμμένα στο βιβλίο της ζωής από καταβολής κόσμου, εκτός της Εκκλησίας, δηλαδή των αποθανόντων εν Χριστώ και των ζώντων εν Χριστώ που έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας. Ολοκληρώνεται λοιπόν με την επισύναξη των Αγίων, η πρώτη, με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, για την αρπαγή της Εκκλησίας την πραγματοποίησε ο Ιησούς Χριστός. Ολοκληρώνεται η πρώτη Ανάσταση, και εκείνο το οποίο μένει είναι μετά τη χιλιετή βασιλεία η δεύτερη Ανάσταση, που θα είναι η Ανάσταση Κρίσεως, ενώ η πρώτη Ανάσταση η Ανάσταση Ζωής. Διαβάζω λοιπόν στο Ιωταθήτα «και μετά ταύτα», μετά δηλαδή και την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, «ήκουσα ως φωνήν μεγάλου όχλου πολλού εν το ουρανό». Ο ουρανός πλέον είναι πλήρης, δεν πρόκειται πλέον άλλος να εισέλθει και να κατοικήσει στον ουρανό, πλήρης με την καταρχάς αρπαγή της Εκκλησίας και την ολοκλήρωσή του με την επισύναξη των Αγίων από τους Αγγέλους, ώστε φωνή μεγάλου όχλου πολλού εν τον ουρανό άκουσε, έζησε και άκουσε ο Ιωάννης, λέγοντος «αλληλούια», όλοι λοιπόν δόξαζαν φωνάζοντας «η σωτηρία των ανθρώπων», για τη σωτηρία μόνο στους ανθρώπους προσφέρει ο Θεός, δεν υπάρχει άλλη σωτηρία παρά μόνο στους ανθρώπους και μόνο δια του Ιησού Χριστού. Η σωτηρία αλλά και η δόξα, γιατί η νύμφη του Κυρίου είναι η δόξα του ανδρός αυτού, αλλά και η δόξα με το ένδοξο σώματα όλοι πλέον, όλοι αυτοί των οποίων τα ονόματα βρέθησαν γραμμένα στο βιβλίο της ζωής, και η τιμή και η νίκη και η δύναμη ανήκουσης Κύριων των Θεών ημών, ο οποίος ολοκλήρωσε το σχέδιό του και το έργο του, το οποίο απαρχής είχε προσδιορίσει, καθώς είναι γεγραμμένο δεν είναι καλό στον άνθρωπο να είναι μόνος εδώ στη γη, και δεν ήταν καλό στον Θεό να είναι μόνος στον ουρανό, παρά στην αρχή υπήρχε ο Θεός, ο Τριαδικός και μόνο οι άγγελοι, τα στρατεύματα του ουρανού, αλλά υπήρχαν τα οικήματα τα οποία απαρχής είχε φτιάξει ο Θεός στον ουρανό, και ανέβηκε ο Ιησούς Χριστός να ετοιμάσει τον τόπο του καθενός από μας. Τώρα ο ουρανός είναι πλήρης. Ούτε θα φύγει πια κανείς, γιατί ο διάβολος και οι άγγελοι αυτού έπεσαν στα 3,5 χρόνια,
ούτε θα προσθεθεί πλέον κανείς, γιατί η πρώτη Ανάσταση έλαβε χώρα. Η δόξα λοιπόν και η τιμή και η δύναμη ανήκουν εις Κύριον των Θεών ημών, γιατί, διότι αληθινέ και δίκαιε είναι οι κρίσεις αυτού. Εν δικαιοσύνη έπραξε τα πάντα έως τώρα και εν δικαιοσύνη θα συνεχίζει να πράττει πάντοτε. Και η έκφραση των κρίσεων του Θεού εν δικαιοσύνη είναι διότι έκρινε την πόρνην την μεγάλην, η οποία έφθυρε τη γη με την πορνεία αυτής και εξεδίκησε εκ της χειρός αυτής το αίμα των δούλων αυτού. Και την έκρινε για τις πορνείες της, γιατί παρέσυρε η Βαβυλώνα με τις πορνείες της όλους τους ανθρώπους στην πλάνη, δηλαδή έξω από την αλήθεια που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, στην απιστία, σε τέλεια αποστασία από το θέλημα του Θεού και σε πλήρη διαφθορά, διαστροφή με το εκχύλισμα της αμαρτίας να υπάρχει εν αυτή και σε όλους όσους την ακολούθησαν. Και δεύτερη φορά ακούστηκε φωνή όχλου μεγάλου λέγοντος «Αλληλούια» και ο καπνός της Βαβυλώνος αυτής ανεβαίνει στους αιώνας των αιώνων, που σημαίνει ότι η κρίση και η καταδίκη της είναι παντοτινή και αιώνια. Δηλαδή τελείωσε η Βαβυλώνα, τελείωσε και σαν θρησκευτική οργάνωση και σαν οικονομικός οργανισμός, τελείωσε η Βαβυλώνα επί της γης. Και στη συνέχεια οι 24 πρεσβύτεροι, οι οποίοι υπήρχαν ευθύς εξ αρχής μετά την αρπαγή της Εκκλησίας, που από εδώ αποδεικνύεται κιόλας ότι για να υπάρχουν άνθρωποι αναισθημένοι στον ουρανό ευθύς εξ αρχής, καθώς φανέρωνε ο Ιησούς Χριστός στον Ιωάννη τι συνέβαινε στον ουρανό, όχι απλώς προφητικά, αλλά ζούσε ο Ιωάννης αυτό το οποίο θα συμβεί στο μέλλον. Είδε λοιπόν ανθρώπους, 24 ανθρώπους, αναισθημένους, με στεφάνια στο κεφάλι τους, το στέφανο της δικαιοσύνης, που σημαίνει ότι η αρπαγή προηγείται οποιασδήποτε σφραγίδας και οποιασδήποτε κρίσης και οργής Θεού στον ουρανό. Γιατί υπήρξαν αυτοί σαν εκπρόσωποι όλων της Εκκλησίας του Χριστού δίπλα στο θρόνο του Θεού. Και έτσι οι 24 πρεσβύτεροι, αλλά και τα 4 όντα, τα 4 ζώα, οι 4 αγγελικές δυνάμεις που είναι γύρω στο θρόνο του Κυρίου, προσεκίνησαν τον Θεόν, τον Κανθήμενον επί του θρόνου και έλεγαν «Αμήν, Αλληλούια». Στο θρόνο λοιπόν του Θεού βρίσκονται πλέον και πάλι οι 24 πρεσβύτεροι, τα 4 ζώα, και δίνουν μια φορά ακόμη τη δόξα στον Θεό, καθώς το Αλληλούια είναι η ουράνια δοξολογία. Ουράνιες γλώσσες, ουράνια γλώσσα, ψάλλει Αλληλούια, η δόξα ανήκει στο Θεό. Και εξήλθεν εκ του θρόνου του Θεού, από το Θεό δηλαδή, φωνή λέγουσα, ενείτε τον Θεόν ημών, πάντες οι δούλοι αυτοί και οι φοβούμενοι αυτών και οι μικροί και οι μεγάλοι. Εξήλθε από τον Θεό, από τα στρατεύματα του ουρανού, η προτροπή των ουρανίων δυνάμεων για δοξολογία προς το Θεό. Όλοι δοξάζουν το Θεό, αλλά όχι μόνο. Και το αρνίον το εσφαγμένον, το οποίο κάθεται στο θρόνο του Θεού. Καθώς είναι γεγραμμένο ότι μπροστά σε αυτόν θα κλείνει πανγόνι επουρανίων, επιγείων και καταχθονίων δυνάμεων. Οι επουράνιες και οι επίγειες δυνάμεις, οι ανεστημένες,
κλείνουν γόνοι και όλοι δοξάζουν τον Θεό και το αρνίον το εσφαγμένον το καθήμενον εκ δεξιών του Πατρός. Τώρα θα συμβεί ένα τρομακτικό γεγονός μοναδικό, πραγματικά προφητευμένο, αλλά και προγραμματισμένο από το Θεό. Ο γάμος του Χριστού με την Εκκλησία. Είναι ένα φοβερό γεγονός, καθώς θα αποκτήσει η Εκκλησία του Χριστού βασιλική εξουσία με το γάμο της με τον Χριστό. Θα είναι η βασίλισσα, ανθρώπινα το λέω, θα είναι οι βασιλείς που θα βασιλεύουν στους αιώνες των αιώνων. Θα βασιλεύουν για 1000 χρόνια και θα ιερατεύουν στη χιλιετή βασιλεία, που θα δούμε παρακάτω, δεν θα πούμε σήμερα πολλά, καθώς ο Ιησούς Χριστός θα βασιλεύει εφόλης της γης, με ράβδο σιδηρά, σε αυτούς που θα επιβιώσουν, μετά τη μάχη του Αρμαγεδόνα που θα δούμε, και οι οποίοι θα έχουν βάλει στο δεξί χέρι και στο μέτωπο τον αριθμό του χαράγματος του θηρίου, το 666, και στα παιδιά τους. Αφού προηγούμενα, θα το δούμε στη συνέχεια, συλληφθεί ο διάβολος και δεθεί και φυλακιστεί για 1000 χρόνια στην Άβυσσο. 6 εδάφιο. Και ήκουσα ως φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνήν βροντών ισχυρών λεγόντων «Αλληλούια, γιατί τώρα εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ». Η απόλυτη εξουσία στον ουρανό υπάρχει τώρα. Τώρα που έχει ολοκληρωθεί το έργο του Θεού σε αυτό που λέγει η Γραφή, «Εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη». Τώρα λοιπόν στον ουρανό υπάρχει η απόλυτη εξουσία του Θεού. Δεν υπάρχει ενάντιος, ο οποίος πριν 3,5 χρόνια έχει ρυφθεί επί της γης. Δεν υπάρχει άλλος να φύγει, όπως είπαμε και προηγούμενα, από τον ουρανό, αλλά ακόμη δεν υπάρχει και άλλος να προσθεθεί στον ουρανό. Το έργο του Θεού στον ουρανό, τον οποίον επίησε εν αρχή, ολοκληρώθηκε, τελειοποιήθηκε και μάλιστα πρόκειται να τελειοποιηθεί με το μυστήριο το Μέγα, για το οποίο ο Απόστολος Παύλος λέγει «περί του Χριστού και της Εκκλησίας». Το μυστήριο το Μέγα, ο γάμος του Χριστού και της Εκκλησίας. Η νομιμοποίησης, η οριστικοποίησης της απόλυτης εξουσίας στην Εκκλησία επάνω στον ουρανό. Οι στέψεις, θα τολμούσα να πω με ανθρώπινα λόγια, που δεν ισχύουν βέβαια για τα ουράνια. Θα δοθεί η απόλυτη εξουσία. Θα παντρευθεί τον ημφίο της. Θα αποκτήσει την απόλυτη εξουσία για να μπορεί να βασιλεύει εις τους αιώνες των αιώνων. Εάν, αδελφοί αγαπητοί, αυτά δεν ήταν γραμμένα στο Λόγο του Θεού, όποιος τα άκουγε θα τα έλεγε για μεγάλα και εφάνταστα παραμύθια. Είναι απίστευτα να τα συλλάβει, είμαι βέβαιος, κανένα ανθρώπινο μυαλό δεν έχει συλλάβει τη δόξα, το μεγαλείο της στιγμής εκείνης. Δεν χωράνε αυτά ούτε στην καρδιά μας, ούτε στο μυαλό μας. Τα διαβάζουμε, τα ακούμε, τα καταλαβαίνουμε, τα πιστεύουμε, αλλά δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε στο μέγεθος της δόξας, της δύναμης, της σοφίας. Δεν μπορούμε να τα κατανοήσουμε. Σκεφτείτε ότι σε λίγα χρόνια
μπορεί να είναι και 7, αν γίνει άμεσα η αρπαγή της Εκκλησίας, μπορεί να είναι και πολύ περισσότερα, αν μακροθυμήσει ο Κύριος, όσο εάν μακροθυμήσει για να έρθει να παραλάβει την Εκκλησία Του. Με τη χάρη του Χριστού, εάν μείνουμε πιστοί στο Λόγο του Θεού, περπατήσουμε το δρόμο που ο Χριστός έχει ετοιμάσει για μας και αγωνιζόμεθα τον αγώνα τον καλό και ιδιαιτέρως αγαπήσουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία των Ουρανών, εμείς τώρα που είμαστε εδώ θα είμαστε εκεί πάνω. Και εμείς που είμαστε όπως είμαστε εδώ θα είμαστε εκεί άφθαρτοι, αθάνατοι, ένδοξοι βασιλείς και ιερείς του Υψίστου. Μην μου πείτε ότι μπορεί το κεφάλι μας να τα χωρέσει. Μην μου πείτε ότι μπορεί η καρδιά μας να τα χωρέσει. Αλλά είναι αλήθεια όμως, αδερφοί. Γι' αυτό μετά φόβου και τρόμου, μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εργάζεστε τη σωτηρία σας. Και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, ποιος? Ο Απόστολος Παύλος. Θαυμάζω το σώμα μου και το δουλαγωγό. Θαυμάζω το σώμα μου που είναι αδάμαστο και το δουλαγωγό που δεν μπορώ να το κατευθύνω και το κάνω με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου και ζω όχι εγώ αλλά η χάρη του Θεού μέσα μου. Και αν ο Παύλος λέγει φοβάμαι μην πυγμαχώ ματέως, μήπως εις άλλους κηρύξας εγώ βρεθώ αδόκιμος. Τι θα έπρεπε άραγε και με πόσο φόβο Θεού, Άγιο, θα έπρεπε να σκεφτόμαστε μέσα στη ζωή μας αυτή, αυτά τα οποία γίνονται. Τα οποία όμως, αδερφοί, είναι γραμμένα. Κήρυτα, αλλά δεν είχα καταλάβει ότι πνεύμα Κυρίου είναι πεμέ, γιατί εγώ θα ευαγγελίσω τους φτωχούς. Φτώχεια. Και τη φτώχεια αυτή ποιος τη φέρνει? Τη φέρνει ο Θεός, ο διάβολος. Γιατί ο Ιησούς Χριστός ήλθε να ελευθερώσει το λαό αυτού από των αμαρτιών αυτού. Να κηρύξω ελευθερία στους εχμαλώτους. Στατιστική στην Ελλάδα, μία στις τρεις οικογένειες έχει άτομο εξαρτημένο στα ναρκωτικά. Ή τέσσερις, δεν το θυμάμαι. Απίστευτο. Επίσης, να κηρύξω απόλυση στους φυλακισμένους. Και δεν μιλάει στις φυλακές. Μιλάει στις άλλες φυλακές. Στα άλλα δεσμά που ο διάβολος δένει τους ανθρώπους και κανείς δεν μπορεί να τους ελευθερώσει. Αλλά όμως λέει και κάτι που προχτές το διάβασα και εντυπωσιάστηκα και θέλω να σας το διαβάσω, αδελφοί. Διότι, διαβάζω, μην το ανοίγετε, από τους Ρωμαίους, ο Θεός τους πάντας συνέκλεισε εις την απήθεια για να μπορέσει να ελευθερώσει, ελεήσει τους πάντας. Όπου επερίσευσε η αμαρτία, εκεί υπερεπερίσευσε η χάρη του Θεού. Και όσο πιο πολύ αυξάνει η αμαρτία, τόσο θα περισσεύσει το έλεος του Θεού. Και αυτό που γίνεται τώρα στην πατρίδα μας είναι ακριβώς αυτό που είναι γραμμένο. Η αμαρτία περισσεύει. Υπερπερισσεύει. Γιατί ο Θεός θα συγκλίσει τους πάντες στην αμαρτία για να τους ελεήσει. Και ο διάβολος φέρνει φτώχεια, εχμαλωσία, δεσμά, πένθος,
απαρηγόρητους. Γιατί είναι γραμμένο ότι εγώ, λέγει ο Χριστός, που ο πατέρας μου μέχρισε με Πνεύμα Άγιο, θα φέρω τους πενθούντας στη Σιών και εκεί θα μετατρέψω τα πάντα από κατάρα σε ευλογία. Και εκεί θα διορθώσω τις ερυπωμένες πόλεις, θα οικοδομήσω τα γκρεμίσματα και θα καταστήσω τους φτωχούς, τους πρώην φτωχούς, τους πρώην εχμάλωτους, τους πρώην δέσμιους, τους πρώην πενθούντας, θα τους καταστήσω ιερείς και λειτουργούς του Θεού ημών, για να κηρύξουνε άνοιξη δεσμοτηρίων, ελευθερία στους εχμαλώτους, ευαγγελισμό στους φτωχούς. Μα λες και κάποιος δημοσιογραφικά περιγράφει τώρα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Και επειδή στην πατρίδα μας γίνονται πολύ περισσότερα, πιστεύω ότι ο Θεός θα κάνει και πολύ καλύτερα. Εύχομαι. Αλλά αυτά συμβαίνουν. Ο Χριστός δεν ήρθε για πλούσιους. Δεν ήρθε για τους βλέποντας, ήρθε για τους τυφλούς, για να τους δώσει φως να βλέπουν. Δεν ήρθε για τους ευτυχισμένους, ήρθε για τους δυστυχισμένους και τους απαρηγόρητους. Δεν ήρθε για τους Άγιους, ήρθε για τους αμαρτωλούς. Σε αυτούς απευθύνεται ο Λόγος του Θεού, το Ευαγγέλιο του Χριστού. Αυτοί, ποιοι, οι φτωχοί, οι εχμάλωτοι, οι δέσμοι, οι πενθούντες, θα λάβουν μέρος στο γάμο του Αρνίου. Και με την παραβολή του ο Κύριος μας το λέει πάρα πολύ καλά, ξεκάθαρα. Μα κουμπώνουν όλα. Είναι απίστευτος ο Λόγος του Θεού. Όταν προσκάλεσε, αυτοί που είχαν χωράφια είπαν «Δεν μπορώ να έρθω». Προσκάλεσε στο γάμο του, στην παραβολή, στο γάμο του Ιού, του Μέγας Βασιλιάς. Αυτοί που είχαν χωράφια είπαν «Δεν προλαβαίνω να έρθω γιατί έχω δουλειά». Αυτοί που ήταν ευτυχισμένοι με το γάμο τους είπαν «Δεν μπορώ να έρθω γιατί ενυμφεύθηκε η γυναίκα». Ποιοι πήγαν? Οι ανάπηροι, οι χολοί, οι τυφλοί. Με αυτούς γέμισε τον οίκον ο Κύριος. Αλλά τον γέμισε. Με αυτούς, αλλά τον γέμισε. Αυτοί λοιπόν που είχαν χωράφια, αυτοί που ήταν παντρεμένοι, πρόσφατα και ευτυχισμένοι, αυτοί που είχαν και δουλειές πολλές, 10 ζεύγια αν θυμάμαι καλά βοών, και πρέπει να πάω να τα επιμεληθώ, αυτοί μείναν έξω. Είχανε πρόσκληση, αλλά δεν ήσαν άξιοι. Ο οίκος γέμισε, ο ουρανός γέμισε και όλοι δοξάζουν και περιμένουν αυτό το μέγα μυστήριο που λέει ο Παύλος περί του Χριστού και της Εκκλησίας, το γάμο του Αρνίου. Και ήκουσα λοιπόν όταν ήρθε ο καιρός φωνήν όχλου πολλού και ως φωνήν υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων «Αλληλούια», διότι εβασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκράτορ. Και επαναλαμβάνω, ποιοι ήταν εκεί μέσα? Εκεί μέσα ήταν οι χολοί, οι τυφλοί, οι ανάπηροι, οι φτωχοί, οι εχμάλωτοι, οι πενθούντες, οι δέσμοι, τους οποίους συνέκλεισε ο Θεός μέσα στην απίθεια για να τους ελεήσει όλους. Και όταν ο Απόστολος Παύλος συνειδητοποίησε το φοβερό αυτό σχέδιο του Θεού, πώς εργάζεται ο Θεός στη σωτηρία των ανθρώπων, όχι μέσα από την καλοπέραση αλλά μέσα από την ταλαιπωρία, όχι μέσα από την καλοσύνη αλλά μέσα από την αμαρτία, όχι μέσα από τη σοφία των ανθρώπων, όχι, γιατί εν τη σοφία του ο Θεός αποφάσισε να σώσει τους ανθρώπους όχι με τη σοφία των ανθρώπων αλλά με τιμωρία του κηρύγματος. Και προσκαλεί
τα μωρά του κόσμου τούτου, τα ασθενή του κόσμου τούτου, τα αγενή του κόσμου τούτου, τα μείοντα, τα βάζει μέσα, μέσα σε αυτό το τον οργανισμό που λέγεται Εκκλησία Θεού, της οποίας κεφαλής είναι ο Ιησούς Χριστός. Σώμα είναι τα μέλη, εμείς το σώμα του Χριστού, και η δύναμη είναι το Πνεύμα το Άγιο, και μετατρέπει το μωρόν του κόσμου τούτου σε μωρόν του Θεού που είναι σοφότερο των ανθρώπων. Ακούτε, δεν μετατρέπει το μωρό του κόσμου τούτου σε σοφούς, όχι. Το μωρόν του κόσμου τούτου το μετατρέπει σε μωρόν του Θεού, αλλά είναι σοφότερο των ανθρώπων. Και μετατρέπει το ασθενές του κόσμου τούτου, τα ασθενή του κόσμου τούτου, σε ασθενή του Θεού, και τα κάνει ισχυρότερα των ανθρώπων. Αυτή είναι η Εκκλησία. Μέγα μυστήριο, μέγα έργο. Γι' αυτό και ο Απόστολος Παύλος φωνάζει, κράζει, «Ω βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού, τι είναι αυτά που καταλαβαίνω», όταν του δώσε ο Θεός να τα καταλάβει. «Ω βάθος πλούτου», τι πλούτος είναι αυτός, τι σοφία είναι αυτή που έχει ο Θεός, τι γνώσεις, τι σχέδια, και προχωράει. «Πόσο ανεξερεύνητη είναι η κρίση σου και τα σχέδιά σου, Κύριε. Ποιος μπορεί να τα εξερευνήσει. Πόσο ανεξιχνίαστη είναι η οδή σου, η αποφάση σου, οι ενέργειές σου, το έργο σου. Ποιος μπορεί να τα εξιχνιάσει. Ποιος είναι αυτός που γνώρισε το νου του Κυρίου και ποιος είναι αυτός που έγινε σύμβουλος του Θεού. Και ποιος είναι αυτός που έδωκε για να απαιτεί ανταπόδοση». Έκπληκτος ο Απόστολος Παύλος για τον Πατέρα του τον Ουράνιο, για τον Υιόν του Θεού το μονογενή, για τον Παράκλητο το Πνεύμα της Αληθείας. Δεν μπορεί να το φανταστεί. Κραυγή θαυμασμού, έκπληξης, όταν συνειδητοποιείς ότι ο Θεός συνέκλεισε τους πάντα στην απήθεια για να ελεήσει, για να μπορέσει να ελεήσει τους πάντας, ώστε στον ουρανό τα μωρά, τα ασθενή, τα αγενή, τα μειώντα, οι φτωχοί, οι εχμάλωτοι, οι δέσμοι, οι πενθούντες, οι ανάπηροι, οι κατατρεγμένοι, αυτοί είναι που θα λάβουν μέρος στο γάμο του Αρνίου. Έξω είναι αυτοί που έχουν τα χωράφια και λένε «έχω πολλά χωράφια, δεν μπορώ τώρα να έρθω στην εκκλησία, να έρθω στο γάμο, δεν μπορώ να ετοιμαστώ, γυναίκα ενυμφεύθυν, τώρα έχω άλλη δουλειά, 10 ζεύγη βοών αγόρασα, πρέπει να επιμεληθώ». Έξω, μαζί με τους πόρνους, τους ψεύτες, τους μιχούς, μέσα τα μωρά του κόσμου τούτου, Κύριε Θεέ μου, τα οποία όμως μετέτρεψε, όπως είπαμε, σε μωρά του Θεού και τα κατέστησε ισχυρότερα, σοφότερα των ανθρώπων και ισχυρότερα των ανθρώπων. Ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Τι Θεός είναι αυτός τον οποίον πιστέψαμε. Τι Θεός είναι αυτός που μας κάλεσε. Τι Θεός είναι αυτός που είναι ανάμεσά μας. Τι Θεός είναι αυτός που η οφθαλμή του είναι στραμμένη επάνω μας. Τι Θεός είναι αυτός που μας λέει «εγώ θα σε συνετίζω, εγώ θα σε διδάσκω την οδόν την οποία πρέπει να περπατάς, εγώ θα σε συμβουλεύω και εγώ θα σε προστατεύω». Τι Θεός είναι αυτός. Και πόσο άθλοι και ουτιδανοί είμαστε εμείς, ιδιαίτερα όταν στρέφουμε πλάτη σε Αυτόν.
Ξέρετε ποιοι άλλοι δεν θα είναι μέσα? Οι χλιαροί. Οι ευλογημένοι που πλούτησαν, που τα μάθαν, που τα ξέρουν όλα, που έχουν την αποκάλυψη του Λόγου του Θεού, που πλούτησαν σε λόγο, σε γνώση, σε χαρίσματα, δεν έμειναν πουθενά πίσω. Αλλά λένε τώρα, εγώ δεν έχω ανάγκη κανενός. Τώρα εγώ ξέρω, εσύ θα μου πεις. Και ξεχνάνε ότι τα μωρά του Θεού είναι σοφότερα των ανθρώπων. Εγώ μπορώ, εσύ θα με βοηθήσεις. Και ξεχνάνε ότι τα ασθενή του Θεού είναι ισχυρότερα των ανθρώπων. Γι' αυτό και ο Θεός του λέει, λες ότι είσαι πλούσιος, λες ότι επλούτησες. Εγώ σου λέω ότι δεν είσαι ούτε ζεστός, φωτιά Πνεύματος Αγίου, ούτε ψυχρός, αμαρτωλός για να υπερπερισσεύσει χάρις μου. Είσαι χλιαρός και είναι η μοναδική φορά που το λέει ο Λόγος του Θεού. Μέλω να σε εξεμέσω. Ο Θεός να μας φυλάξει. Μέλω να σε εξεμέσω. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, μετά φόβου και τρόμου να εργαζόμαστε τη σωτηρία μας. Μη χάσουμε για κανέναν λόγο από ενθουσιασμό, από ανοησία, από αφροσύνη, από πλάνη. Μη χάσουμε το δρόμο της αιώνιας ζωής. Μη χάσουμε την παρουσία του Θεού. Μη χάσουμε τον Χριστό. Ο Κύριος έρχεται ταχαίως. Ετοιμάσθητη να απαντήσεις, Κύριον το Θεό σου, φωνάζει ο Θεός. Γι' αυτό θέλω να πράτετε, λέει ο Απόστολος Παύλος, ακριβώς. Μη ως άσοφοι, αλλά ως σοφοί. Εξαγοραζόμενοι τον καιρό, γιατί οι μέρες είναι πονηρές. Και να καταβάλλετε πάσαν σπουδήν, ώστε να γίνετε μιμητέ των κληρονομούντων τας ευλογίας του Θεού. Δηλαδή πρόσεξε τα πρότυπά σου. Μην τυχόν τα πρότυπά σου είναι κάποιος μεγάλος βιομήχανος, κάποιος μεγάλος αθλητής, κάποιος μεγάλος ποιμένας. Μην τα πρότυπά σου είναι κάτι το ιδιαίτερο. Τα πρότυπά μας είναι η μικρή και η ασήμαντη. Τα πρότυπά μας είναι ο Παύλος. Ως περικάθαρμα του κόσμου, περικαθάρματα του κόσμου γίναμε εμείς οι Απόστολοι. Και όσο πιο πολύ σας εξουθενούνε για το όνομα του Χριστού, τόσο πιο πολύ θα αναπαύεται πάνω σας το πνεύμα της δόξης του Θεού. Θυμηθείτε, να θυμόμαστε, επειδή εφύλαξας το λόγο μου και δεν αρνήθηκες το όνομά μου. Γι' αυτό έθεσα εμπροστά σου θύρα νεωγμένη και κανείς δεν μπορεί να την κλείσει. Αυτό είναι το έργο του Χριστού πριν την αρπαγή. Ας χαίρομεν λοιπόν και ας αγαλώμεθα και ας δώσομεν την δόξα εις αυτόν, διότι ήλθεν πλέον ο γάμος του αρνίου και η γυναίκα αυτού ετοίμασε τον εαυτό της, η νύμφη, και δόθη σε αυτή να ενδυθεί βύσινον κάτασπρο, καθαρό και λαμπρό. Διότι το βύσινον, αυτό το ένδυμα το καθαρόν και λαμπρόν, το κατάλευκον, είναι τα δικαιώματα των Αγίων. Τα πήραν, το φόρεσαν, γιατί ευρέθησαν πιστοί και κλειμένοι, κλητοί και πιστοί και ενίκησαν. Δεν έγινε χατήρι σε αυτούς. Χάρις έγινε. Αλλά επειδή ευρέθησαν και κεκλειμένοι, προγνωρισμένοι και προορισμένοι από το Θεό και άξιοι της προσκλήσεως, περπάτησαν κλητοί, εκλεκτοί
αλλά και πιστοί άξιοι του Ευαγγελίου και του Κυρίου του Ιησού Χριστού. Και λέγει προς εμέ ο άγγελος γράψον, μακάρι οι κεκλειμένοι εις το δείπνον του γάμου του αρνίου. Και λέγει προς εμέ ούτι είναι οι αληθινολόγοι του Θεού. Δεν είναι μόνο λοιπόν ο νυμφίος και η νύμφη, ο Χριστός και η Εκκλησία, αλλά είναι και οι φίλοι του νυμφίου. Δεν είναι μόνο οι αρπαχθέντες, θανόντες και ζώντες εν Χριστώ, με το Χριστό, αλλά είναι και οι επισυναχθέντες από τους αγγέλους λίγο πριν το γάμο του αρνίου, οι φίλοι του νυμφίου. Μακάρι είναι εκεί στον ουρανό. Και οι φίλοι του αρνίου είναι πρώτον οι πιστοί της Παλαιάς Διαθήκης, δεύτερον οι εσφαγμένοι της εφταετίας του Αντίχριστου και τρίτον όλοι όσοι αν και δεν άκουσαν το Λόγο του Θεού, το Νόμο του Θεού, αλλά εκρήθησαν δια του Ευαγγελίου του Ιησού Χριστού κατά τη συνείδησή τους και τους διαλογισμούς τους, καθώς έρχονταν αντίθετοι, αντιμέτωποι. Ο διαλογισμός έλεγε το συμφέρον και αυτό που αρέσει στον άνθρωπο, η συνείδηση που είναι η φωνή του Θεού έλεγε το θέλημα του Θεού. Και έπεσον, λέει ο Ιωάννης, όταν έζησε, επαναλαμβάνω, ο Ιωάννης δεν προφητεύει, περιγράφει αυτά που ζει στο μέλλον. Ζει το μέλλον ο Ιωάννης, για να το ζήσουμε κι εμείς, για να γνωρίσουμε κι εμείς τι θα γίνει. Και έπεσα μπροστά στα πόδια του αγγέλου, για να προσκυνήσω αυτόν. Και μου λέγει ο άγγελος, πρόσεξε μη το κάνεις τούτο. Πρόσεξε μη το κάνεις τούτο, είναι επικίνδυνο. Πρόσεξε, γιατί και εγώ είμαι σύνδουλός σου. Και εγώ άγγελος είμαι δούλος του Θεού του Υψίστου. Όπως και εσύ σύνδουλός σου είμαι και σύνδουλος των αδελφών σου. Ποιοι είναι οι αδελφοί σου των οποίων σύνδουλος είμαι εγώ άγγελος? Αυτοί που έχουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού στη ζωή τους, διότι η μαρτυρία του Ιησού είναι το πνεύμα της προφητείας, τη συμμαρτυρία του Ιησού Χριστού στη ζωή τους, τη βεβαίωση. Ο Ιησούς Χριστός λέει, αυτός είναι, όπως ο Πατέρας είπε για τον Χριστό, αυτός είναι ο Υιός μου ο μονογενής, τον οποίον εγώ αγάπησα και στον οποίον ευαρεστήθην και εγώ απέστειλα. Και η μαρτυρία του Ιησού λέγει, όποιος με ομολογήσει ενώπιον των ανθρώπων και εγώ θα ομολογήσω αυτόν ενώπιον του Πατρός μου και των Αγίων Αγγέλων αυτού. Αυτή είναι η μαρτυρία του Χριστού. Εύγε δούλε αγαθέ και πιστέ. Στα ολίγα εστάθης πιστός, σε πολλά θα σε καταστήσω. Εισέλθε στη χαρά του Κυρίου σου. Εισέλθε στο γάμο του αρνίου. Αυτοί που έχουν λοιπόν τη μαρτυρία του Χριστού, τη βεβαίωση, τη σφραγίδα, δική μου είναι Πατέρα. Αυτοί είναι οι εκλεκτοί, τους οποίους ο Πατέρας είτε σαν νύμφη τους ευλόγησε με το γάμο, είτε σαν φίλους του νυμφίου με την συμμετοχή του στο γάμο, στη χαρά του Πατέρα. Μην προσκυνάς λοιπόν δούλο. Είναι επικίνδυνο. Ούτε άγγελο, είτε οποιοδήποτε δούλο, ούτε άνθρωπο. Κύριον τον Θεό σου θέλεις προσκυνήσει και αυτόν μόνον θέλεις λατρεύσει. Πόσο επικίνδυνο είναι να δέχεται ένας άνθρωπος να του φυλάνε το χέρι και να τον προσκυνάνε. Όταν ο άγγελος του Κυρίου φώναξε, πρόσεχε, μην το κάνεις αυτό.
γιατί και εγώ είμαι σύντουλός σου και των αδελφών σου σύντουλος. Το Θεό μόνο προσκύνησο. Ευχαριστούμε το Θεό, αδερφοί, γιατί έχουμε μια μακαρία ελπίδα ότι εκείνη την ημέρα, εκεί απάνω, με τη χάρη του Χριστού, με το έλεος του Θεού και με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, θα είμαστε μέσα στην ύμφη του Χριστού. Μπορούμε λοιπόν και εμείς με θαυμασμό να κράξουμε, όπως ο Παύλος τότε, ο βάθος πλούτου και σοφίας και γνώσεως Θεού. Πόσο ανεξερεύνητε είναι η κρίση σου και ανεξιχνίαστη η οδή σου, Θεέ του ουρανού και της γης. Δεν μπορώ να μην το πω. Σας βλέπω και τον εαυτό μου και βλέπω την κακομοιριά μας. Πόσο ασήμαντοι είμαστε. Άσκημοι. Αλλά είμαστε όμορφοι, γιατί μοιάζουμε στο Θεό. Εκεί θα είναι από πάσα φυλή κάθε έθνος, κάθε λαός, άνθρωποι, αλλά θα έχουν ένα καινούριο σώμα. Θα είναι όλοι τριαντάριδες στην ηλικία, στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Θα φοράνε λευκά ημάτια. Θα είναι στεφανωμένοι με το στέφανο της δικαιοσύνης. Και θα ψέλνουνε και θα δοξάζουνε. Η σωτηρία και η δόξα και η τιμή και η δύναμη ανήκουν σε σένα, τον Κύριό μας και το Θεό μας. Αμήν. Ο Θεός να μας αξιώσει, αδελφοί μου.